Πέναλτι για τον Αλμοπό. Αποκρούει ο Γκέκας. Αποκρούει και διατηρεί. Ο Γκέκας και είναι η πρόκριση για την αναγέννηση μέσα σε παραλήρημα. Αποκρούει το πέναλτι του Καράμπελα ο Γκέκας και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Βλέπετε άλλωστε από την εικόνα αυτή τη δραματική πρόκριση για την ομάδα της Καρδίτσας. Μια πρόκριση που την άξιζε. Τώρα στο τρίτο της πέναλτι. Ο Γκέκας αποκρούει και πάλι, 2-2. Και πάλι προβάδισμα για την αναγέννηση. Υπό τις αποδοκιμασίες, ο Γκέκας αποκρούει. Αποκρούει και το προβάδισμα. Η προσπάθεια στο τέλος του αγώνα. Το σουτ, ο Γκέκας θα μπλοκάρει. Ίσως την τελευταία. Σαντάνα, το γέμισμα, το σουτ, το Γκέκας θα αποκρούσει. Είναι κόρνερ. Έξω από τη μεγάλη περιοχή, σέντρα επικίνδυνα στο πάρισμα. Η απόκρουση του Γκέκα εκπληκτική. Άλλο μου πω τώρα να είναι στο προσκήνιο. Ευκαιρία για το σουτ, ο Γκέκας θα πει όχι. Στη φάση αυτή της καθυστέρησης. Εδώ δεν υπάρχει offside, αλλά θα βγει πολύ έξυπνα και όμορφα ο Γκέκας και θα καθαρίσει τη φάση. Υπάρχουν προϋποθέσεις εδώ για μια καλή φάση. Ο τριανταφυλάκης μέσα στην περιοχή, το σουτ θα κοντράρει ο Γκέκας εντυπωσιακά, κατεβάζει. Τώρα για τον Ολυμπιακό. Εκτελεί, είναι επικίνδυνο ο Γκέκας, εντυπωσιακή απόκρουση και επιθετικό φάουλ τώρα. Ο Μπάτροβιτς λίγα μέτρα φόρα θα εκτελέσει, είναι καλό ο Γκέκας στη γωνία του, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό και είναι κόρνερ. Τη μεγάλη περιοχή της αναγέννησης, η προσπάθεια γίνεται το σουτ, το Γκέκας, η μπάλα θα περάσει λίγο έξω, καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, είναι κόρνερ. Για τον Άγιο Νικόλαο, δεύτερο δοκάρι Γκέκας. Απομακρύνει την μπάλα. Πάσα του Μινά, πολύ ωραία. Πλουσίσει σέντρα. Πετάγεται στην πορεία της μπάλας. Θέλει να πάρει την κεφαλιά. Ο Πιθαρούλης είναι out τελικά. Ανεβαίνει ο Άγιος Νικόλαος από τα αριστερά με τον Μινά. Εξαιρετικό σουτ. Καταπληκτική επέμβαση από τον Γκέκα στο πεντάλεπτο. Από τα αριστερά ο Πλουσίς περνάει μπάλα, ευκαιρία μεγάλη, Γκέκας και πάλι σταματάει, αυτή τη φορά τον νοκάει. Κατεβάζει ο Μαρκάκης ωραία, δίνει ένασμα αντεπίθεσης για τον Άγιο Νικόλαο. Ξεπερνά τον Μπενγκόα, ο Μαρκάκης πάει να συνεχίσει, περνάει και δεύτερο. Η πάσα πρέπει να βγει τώρα αριστερά με δύναμη προς τον Γκέκα, επικίνδυνη. Σέντρα σούτ από τον Μαρκάκη, το 13 ο Γκέκας για τρίτη φορά σωτήρας της αναγέννησης. Πέρασε τον Καρανίκα, θα βγάλει και τη σέντρα χαμηλά. Το σουτ ο Γκέκας αποκρούει. Νέα ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο μάτς. Προσπάθεια τώρα το σουτ έξω από την περιοχή. Ο Γκέκας με υπερένταση θα μπλοκάρει. Για τον Κότσιρα. Πάσα του Κότσιρα για τον Καρλίτος. Έξυπνη ήταν. Σταμόπουλο. Είδε ξανά την πάσα του Κότσιρα στην κίνηση που έκανε ο Ιωαννίδης. Ήξερε ότι είναι μόνος του, δεν κοίταξε αριστερά να διανέρχεται κάποιος, δεν υπήρχε άλλωστε. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον Κόλια να πλησιάσει περισσότερο, να τον πιέσει την ώρα της εκτέλεσης με το πόδι επέμβαση από τον Γκέκα. Γενικώς, αν μου επιτρέψει ο Σωτήρη, έχει σαφώς λιγότερα παράπονα από την εικόνα της ομάδας του στο δεύτερο 45 λεπτό. Το βασικό είναι ότι δεν μιλάνε πολύ. Ο Γκίνη. Παίζει εκεί που έπαιζε ο Κουτρομάνος. Το πλασέ εξαιρετικό ήταν από τον Χουάνκαρ με το εξωτερικό. Δεν πήρε τα φάλτσα που θα ήθελε, αλλά η σκέψη ήταν πάρα πολύ καλή. Αλλά πήγε πάνω στον Νέστορα Γκέκα. Στο 71. Ο Νέστορας Γκέκας πλέον στα 26 του χρόνια. Έχει αρχίσει από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα. Έφυγε με δανεισμό στην αρχή και μεταγραφή στη συνέχεια. Τελευταίο λεπτό του μάτς.
Κεφαλιά του Ξέρα. Μανατίδης και είπε στον Πλέγα να τον μαρκάρει. Εδώ η πάσα είναι εξαιρετική. Ξανά για τον Αϊτόρ. Το γύρισμα. Προσπάθεια για σου τελικά από τον Αϊτόρ. Προσπάθησε να ευνηδιάσει τον Γκέκα. Τερματοφύλακας της Αναγέννησης Καρδίτσας και πρώην goalkeeper του Παναθηναϊκού αντέδρασε σωστά. Αποτελεσματικά. Πίσω από τον Πλέγα για τον Κοτσόνη. Και ακόμα πιο πίσω για τον Νέστορα Γκέκα. Τα παιχνίδι που έχει ρυθμό Αναγέννησης Καρδίτσας. Ανεβαίνει ο Καρλίτος για να πιέσει τον αρχηγό τον Κόλια. Σταμόπουλος. Λέγας που ήταν ο πρωταγωνιστής της νίκης της Αναγέννησης Καρδίτσας στην Καρδίτσα απέναντι στον Άγιο Νικόλαο, στη Ρεβάνς. Έτυχε δύο από τα πέντε γκολ. Ένα πολύ δύσκολο πρώτο ημίχρονο για την Αναγέννηση Καρδίτσας απέναντι σε μια ομάδα η οποία παίζει στο 100%. Εδώ ξανά η εκτείναξη του Γκέκα. Ψάχνει και πέμπτο γκολ. Καρλίτος έξω από την περιοχή βρίσκει χώρο για να σουτάρει. Εκπληκτική επέμβαση από τον Γκέκα. Ανεβαίνει ο Άγιος Νικόλαος από τα αριστερά με τον Μινά. Εξαιρετικό σουτ. Καταπληκτική επέμβαση από τον Γκέκα στο πεντάλεπτο. Διαφάνειες προσπαθεί έξω από την περιοχή. Παλάσιος, Αϊτόρ. Έχει την μπάλα στο αριστερό. Σημαδεύει η εκπληκτική επέμβαση από τον Γκέκα στην πιο εντυπωσιακή φάση του μάτς, το 83. Ήταν ξεκάθαρη πρόθεση του Αϊτόρ να κάνει αυτό που είδατε και ο Γκέκα την διάβασε. Δείτε πώς θα φέρει την μπάλα έξω στο αριστερό. Η μπάλα πήγαινε στο παραθυράκι του Γκέκα, ο οποίος εκτινάχθηκε και απομάκρυνε σε κόρνερ. Πολύ μεγάλη επέμβαση από τον goalkeeper της Αναγέννησης Καρδίτσας. Δεν απομακρύνει την μπάλα. Ο Γκέκας θα βγει και θα μαζέψει και θα κερδίσει και το φάουλ από την πίεση. Πραγματικά πάντως είναι εντυπωσιακό το ξεκίνημα της Αναγέννησης και θα μπορούσε το σκορ κάλλιστα να είναι στο 3-0, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Και μπροστά, το δήλωσε άλλωστε, το είπε και ο Γιώργος, ότι ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, που και αυτός είναι όρθιος στον πάγκο, όπως και ο Μανατίδης από την αρχή του αγώνα, ζητά από τους παίκτες του να ανέβουν πιο ψηλά, αφού ξεπέρασαν το σοκ των αλλεπάλληλων επιθετικών προσπαθειών της Αναγέννησης. Κουτσανικούλης. Η προσπάθεια είναι το θέμα της Αναγέννησης μέχρι στιγμής για να ελέγξει πλήρως το παιχνίδι. Κουτσανικούλης. Και στην τελική προσπάθεια είναι το θέμα της Αναγέννησης μέχρι στιγμής για να ελέγξει πλήρως το παιχνίδι. Κουτσανικούλης. Όμορφα. Αλλά κερδίζει ο Οικονόμου που έχει ακόμη δυνάμεις και παίρνει μια ωραία παλιά για τον Ορφανίδη. Καθαρή ευκαιρία με το πόδι ο Γκέκας. Ο Πόζογλου ήταν, διορθώνω. Περιμένει στην περιοχή ο Ορφανίδης, η μπάλα θα περάσει. Τώρα η κεφαλιά του Ορφανίδη, ωραία επέμβαση σε κόρνερ από τον Γκέκα. Ευκαιρία για τη Βέρεια. Στην αγαπημένη του κίνηση από τα δεξιά προς τον άξονα, η μπάλα θα φτάσει στον Πεταβράκη. Θα πάει στο σουτ, ο Γκέκας όχι με σταθερότητα, για καλή του τύχη. Εκεί όπου πάει η μπάλα δεν υπάρχει αντίπαλος. Θα μπορούσε εδώ να δημιουργηθεί κίνδυνος για την ομάδα της Αναγέννησης. Πίνης και καλές αντιδράσεις, αλλά τώρα ξοδεύει μια μεγάλη ευκαιρία ο Πασάς για να επιβεβαιώσει αυτό που έλεγα νωρίτερα. Δεν χρειάζεται πολλές στιγμές για να φανεί. Είναι η πιο μεγάλη ευκαιρία της Βέρειας μετά το 1-0 αυτή. Έβγαλε αμέσως την αντεπίθεση με τον Γιακουμάκη να μπαίνει στην περιοχή. Να μένει όρθιος να πλασάρει. Ξανά η μπάλα χτυπάει πάνω του. Η πρώτη μεγάλη φάση στο μάτς. Στο έκτο λεπτό από την κάθετη παλιά στον Πέτρο Γιακουμάκη εδώ. Και εδώ η φάση νωρίτερα. Ο Μούργος έβγαλε την κάθετη. Το πλασέ του Γιακουμάκη. Μπάλα ξαναχτύπησε. Πασά δεν είναι offside. Ο Πασάς μπήκε στην περιοχή. Έγινε η κόντρα, ένα σουτ μακρινό. Ο Γκέκας απέκρουσε εντυπωσιακά στο 17. Εδώ ο Κλάους Αθανασιάδης και θα δούμε ξανά. Ο Γιακουμάκης είναι τελικά αυτός που μπήκε στην περιοχή. Έγινε αυτή η κόντρα όντως, όπως είπαμε, ο Πόζογλου. Από ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο πήγε να πετύχει ένα καταπληκτικό γκολ, αλλά ο Γκέκας ήταν εκεί. Ο Αλίμπαμπα γλίστρησε, δεν έκανε αυτό
Σκέφτηκε το σούτ του Γκόμεζ και βγάζει ο Γκέκας. Στο 54 αυτή η φάση. Είναι ο Δόρης. Πέρασε την πάσα για τον Τσέλιο. Αυτός βρήκε τον χώρο για να κάνει το σούτ. Και η πρώτη επέμβαση από τον Γκέκα. Λαγός πίσω στον Γκέκα. Πήρε το ρίσκο απέναντι στον Πασά και απομακρύνει με το αριστερό. Πηδήσε ο Μάνιος. Μέσα στην περιοχή το σούτ, το Γκέκα σώζει. Μεγάλη επέμβαση στο δεύτερο λεπτό των καθυστέρησεων από τον Νέστορα Γκέκα. Με δύο πολύ σημαντικές αποκρούσεις στο μάτς. Στο 5, στο 4-4 με τον Γιακουμάκη, ο Νέστορας Γκέκας και 10 λεπτά αργότερα στο εκπληκτικό σούτ του Πόζογλου. Διαγώνει από την γωνία της μεγάλης περιοχής, την αριστερή. Ο Γιακουμάκης γύρισε, ο Πεταβράκης το σουτ πάνω στον Γκέκα. Μια τελική ακουμένος ο παίκτης της Βέρειας. Ο Γαβριλίδης διώχνει μακριά. Βγαίνει ο Γκέκας από την εστία του. Κάνει μια επικίνδυνη τρίπλα εκεί πάνω στον Γιακουμάκη. Έξυπνη, αλλά λίγο επικίνδυνη. Είχε εμπιστοσύνη βέβαια στα πόδια του. Βγήκε η πάσα και πάει για θέση τέταρτο παίκτης Ξάντης. Γκολ, όχι. Out, απέκρουσε ο Γκέκας. Καταπληκτική απόκρουση. Ενώ η μπάλα φαινόταν να κατευθύνεται προς τα δίχτυα. Από τον Γκάμπριτς το πλασέ, η μεγάλη ευκαιρία για την Ξάνθη να μειώσει και να ξαναμπεί στο παιχνίδι.